Καλησπέρα αγαπητοί ακουρατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων για άλλη μια εκπομπή πάλι μαζί για να μιλήσουμε θέματα αφορώντα την Ορθοδοξία. Θα δώσω πρώτα τα τηλέφωνα και τους τρόπους επικοινωνίας και μετά θα αρχίσουμε να σχολιάζουμε λίγο την επικαιρότητα και μετά θα πάμε στο κύριο θέμα μας Ε, Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο email μας radio ή στα τηλέφωνα μας 2313-022-040 ή στη σελίδα μας στο facebook ο Λόγος Ορθοδοξίας. Θα τα δώσω στο ενδιάμεσο της εκπομπής, θα τα ξαναδώσω τους τρόπους επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πριν ξεκινήσουμε όμως την εκπομπή θα ήθελα να σχολιάσω λίγο την επικαιρότητα. Ε, μετά το μεγαλειώδες αυτό συλλαλητήριο που έγινε στην Αθήνα, ε, άμεσα βγήκε το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Ένα σκάνδαλο που είναι εδώ και 2-3 χρόνια. Θεωρητικά, εγώ πιστεύω, δική μου άποψη είναι αυτή, ότι πρέπει να παίξουν στα κανάλια ένα σκάνδαλο, να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να ξεχαστεί λίγο το θέμα της Μακεδονίας. Παρ' όλα αυτά όμως το σκάνδαλο υπάρχει και είναι βαθύ και είναι μακρύ και κάποιοι που έχουμε και μια, ένα παραδόσιο με νοσοκομεία, με φαρμακευτικές εταιρείε και τέτοια, ξέρουμε ότι πάντοτε σε αυτό το χώρο υπήρχε μία διαπλοκή, την οποία όμως καμία κυβέρνηση, ούτε αυτή, ούτε η προηγούμενη, ούτε η παραπροηγούμενη, δεν θέλησε να ποτέ να την χτυπήσει. Υπήρχε πάντοτε μία διαπλοκή στο χώρο της υγείας. Και έρχομαι ε, σε ένα άλλο θέμα, Βλέπετε, προσπαθούν να προσανατολίσουν τον κόσμο και να περάσουν θέματα, θέματα πίσω. Η κυβέρνηση αυτή δεν προλαβαίνει να περνάει σχέδια αντιλαϊκά. Ε, και είναι το θέμα της κάρτας του πολίτη. Ε, η, η παρούσα κυβέρνηση ως αντιπολίτευση είχε δηλώσει ότι η αριστερά ξέρει από φακέλωμα. Ότι όλοι αυτοί ήταν φακελωμένοι πριν από χρόνια... Και πραγματικά υπήρχε αυτό το φακέλωμα έτσι, όλων των Ελλήνων πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Και είπαν εμεί δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να φακελωθεί ο ελληνικός πληθυσμός. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα αυτή η κυβέρνηση στην παρούσα στιγμή ίσως ο κόσμος μεθυσμένος με τις επιτυχίες του συλλαλητηρίου νομίζω ότι η κυβέρνηση θα κάνει πίσω. Παρ' όλα αυτά αυτή περνάει από υπόγειες διαδρομές και φέρνει το νομοσχέδιο σύντομα να το ψηφίσει ό,τι αφορά την κάρτα του πολίτη. Η κάρτα του πολίτη είναι μια οργελική κατάσταση. Αυτά που περιέγραφαν πριν από χρόνια ως τρομακτικές ταινίε στο Hollywood, που ήξερε τι θα έρθει γιατί τα είχαν προετοιμάσει, πιστεύω ότι το Hollywood λειτουργεί προφητικά, όχι προφητικά, προδρομικά για να φέρει να προετοιμάσει τον κόσμο σε ορισμένες καταστάσεις, Έφεραν λοιπόν αυτό το ηλεκτρονικό φακέλωμα το οποίο θα έχει ε, ήρυδα, δηλαδή θα έχει ηρυδοσκόπηση μέσα και από ότι έριξα μια ματιά πρόχειρη όσο μπορούσα με τις λίγες γνώσεις που διαθέτω θα έχει και δείγμα DNA. Και όχι μόνο αυτό, θα έχει όλα τα δεδομένα μας. Θεωρεί ότι η κυβέρνηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσει τους πολίτες να έχουν μία ενιαία κάρτα, να μην έχουν άλλο ΆΜΚΑ, άλλο αριθμό Μητρώου, άλλο αριθμό φορολογικού Μητρώου, με μία κάρτα του πολίτη να γίνονται όλες οι συναλλαγές. Το θέμα είναι ότι αυτή η κάρτα θα περιέχει τόσα πολλά δεδομένα μέσα σε ένα τσιπάκι το RFID, το οποίο όμως μπορεί να πέσει στα χέρια των οποιονδήποτε και να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση. Παραδείγματο, χάρη θα έχει και την κάρτα τη υγεία μα, θα έχει το ιστορικό τη υγεία μα μέσα. Θα πηγαίνουμε να πιάσουμε μία δουλειά κάπου και πάρα πολύ εύκολα ο εργοδότη θα μπορεί να ζητήσει από εταιρείε που σίγουρα υπάρχουν και θα έναντι ε, μικρού ανταλλάγματο θα δίνουν τα προσωπικά μα δεδομένα. Και θα βλέπει ότι έχει μία ασθένεια και δεν θα σε παίρνει. Ή θα, το, θα πηγαίνεις να κάνεις μια ασφάλεια ας πούμε, Σε μια ασφαλιστική εταιρεία Και η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα σε ασφαλίζει Γιατί θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σου στοιχεία ε, Και όλο αυτό το πράγμα Είπανε ότι δεν χακάρετε Δεν σπάει Δεν κλέβεται Παρ' όλα αυτά όμως Πρόσφατα έγινε μια μελέτη, σε, με, μελέτη Ένα πείραμα σε ένα ξενοδοχείο Όπου κάτσανε δυο ερασιτέχνε hackers, του πήρε 8 ώρε για να σπάσουν τον κώδικα. Και δεν είναι που σπάσαν τον κώδικα αυτόν τον αλγόριθμο που έχει το RFID, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν και αποκρυπτογράφησαν, δηλαδή σπάνε όλε τι κάρτε. Δηλαδή, άμα σπάσει μία, σπά όλε. Βρίσκει τον τρόπο και τι σπά όλε. Μάλιστα, κάναν και ένα πειραματάκι έτσι απλό. Πέρασαν τα δεδομένα που τα σπάσανε Εκεί στο ξενοδοχείο, ε, δοκιμή έγινε σαν μια εκπομπή. Αυτό το πράγμα τα πέρασαν σε μια μαγνητική κάρτα του ξενοδοχείου και με τη μαγνητική κάρτα του ξενοδοχείου την χρησιμοποίησαν μετά σαν κάρτα του πολίτη. Τα πράγματα είναι τρομακτικά. Ε, να πούμε, να ξεσηκωθούμε, να αντιδράσουμε, να μην λάβουμε αυτή την κάρτα. Δεν ξέρω σήμερα ποιο θα ήταν διατεθειμένος να αντιδράσει για άλλη μια φορά πάντως σας ενημερώνω ότι στην Αγγλία που αντέδρασε ο κόσμος και βγήκαν πραγματικά εκεί έγινε και εκεί ένα καλό συλλαλητήριο για την κάρτα του πολίτη η Αγγλία τα μάζεψε πίσω. Αλλά βλέπετε η Αγγλία άκουσε τις φωνές των πολιτών. Εδώ δεν ξέρω ακόμα και αν μαζευτούμε πάλι ξέρω εγώ λέω ένα νούμερο 500.000 στο Λευκοπύργο και διαδηλώσουμε αντίον της κάρτας θα την πάρουν πίσω. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν. Όπως δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν στο να δώσουν το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Ε, τελευταία ενημέρωση που έχω τώρα, πάλι επανέρχομαι στο θέμα των Σκοπίων. 18 του μηνό θα γίνει στα σύνορα στου Σευζώνου συλλαλτήριο. Ε, αν κάτι νεότερο έχουμε για τα υπόλοιπα συλλαλητήρια παραδείγματος χάρη για το συλλετήριο των Σερών θα σε ενημερώσουμε γρήγορα και έγκαιρα μόλις έχουμε σαφή και πλήρη ενημέρωση. Επαναλαμβάνω, μόνο έχουμε μία, ένα σίγουρο συλλαλητήριο στις 18 του μηνός αυτό που θα γίνει στα σύνορα με τα Σκόπια. Και ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα της εκπομπής μας το οποίο το αφήσαμε μάλλον όχι τα αφήσαμε το είχαμε προαναγγείλει ότι θα το δούμε σταδιακά σε δύο τρεις εκπομπές και τέσσερις αν χρειαστεί την προσφορά του χριστιανισμού στον πολιτισμό είναι λένε τα θέματα αυτά δεν είναι ξεχωριστά ε, γιατί το λέω αυτό γιατί αυτόν τον πολιτισμό που μεταλαμβαδεύτηκε από την αρχαία Ελλάδα μέσω της Ρωμανίας του Βυζαντίου δηλαδή και έφτασε στην Δυτική Ευρώπη και τους εκπολίτησε, αυτό το πνεύμα θέλουν να κλέψουν σήμερα. Αυτό τον πολιτισμό θέλουν να κλέψουν σήμερα. Αυτά τα ιδεώδη θέλουν να κλέψουν σήμερα. Δεν κλέβουν ένα όνομα οι Σκοπιανοί. Και, δεν τους... Και το θέμα δεν είναι αυτοί ότι το κλέβουν. Το θέμα είναι ότι και οι δικοί μας το χαρίζουν. Λες και έχουν το δικαίωμα να το χαρίσουν. Αυτόν τον πολιτισμό λοιπόν θέλουμε, μελετάμε από την προηγούμενη εκπομπή. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι ό,τι αρχαίο χειρόγραφο έχουμε προχριστού έχει διασωθεί και το είχαμε αναλύσει αυτό το θέμα, έχουν διασωθεί από μοναχούς σε μοναστήρια, ασκητές μοναχούς που καθόταν και έκαναν αυτή τη δουλειά και διέσωσαν όλα τα αρχαία χειρόγραφα. Οπότε ό,τι έχουμε από την αρχαία ελληνική γραμματεία οι νεοπαγανιστές σήμερα ας καταλάβουν ότι αν δεν υπήρχαν οι αρχαίοι Έλληνες δεν θα υπήρχε τίποτα. Και αφού φέραμε όσα στοιχεία διαθέτουμε για το θέμα θα προχωρήσουμε στην επόμενη θεματολογία της εκπομπής μας σήμερα η οποία περιλαμβάνει τα αρχαία. Είναι μια κατη... αρχαίους λαούς, αρχαία κτίρια, αρχαία μνημεία, και λοιπά και λοιπά. είναι μια κατηγορία των νεοπαγανιστών ότι οι χριστιανοί βανδαλίσανε τους πρώτους αρχαίους ναούς. Το θέμα ποιο είναι. Ότι όταν βγαίνεις από έναν μακραίον οδιωγμό, ο διωγμός άρχισε σχεδόν από τα πρώτα χρόνια του Χριστού και τελείωσε με το διάταγμα των Μεδιολάνων από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τρει αιώνε πλέον διήρκησε αυτό ο διωγμό, πολλέ φορέ έντονο, πολλέ φορέ λίγο πιο άτονο, αλλά γενικά υπήρχε ένα απεινή διωγμό εναντίον των χριστιανών. Λογικό είναι να πα σε ρεβάς. λογικό είναι να πα να πάρει εκδίκηση. Παρόλα αυτά όμω, αυτού του θερμοκέφαλου που ζητούσαν εκδίκηση. Συνοδικά, το είχαμε δει και στην προηγούμενη εκπομπή αυτό, συνοδικά ε, η Σύνοδος Ελβίρας απαγόρευσε τους χριστιανούς να κάνουν οποιαδήποτε βάνδαλη πράξη εναντίον ιερών των αρχαίων. Τώρα το θέμα είναι ότι τα ιερά αυτά πέρασαν ε, με τον καιρό και άλλαξαν χρήση. Τι εννοώ. Παραδείγματο στην Αντιόχεια, στην Έφεσο, ε, όπου αλλού κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, ε, οι άλλοι Απόστολοι, τον Χριστιανισμό. Όταν οι Χριστιανοί προσέρχονταν στην νέα πίστη τους, στην νέα θρησκεία τους, εγκατέλειπαν τα ιερά, εγκαταλείπαν τον χάρη, οι ναοί των, ε, της Αφροδίτης, της Ήρας, ε, του Δία. Αυτοί οι αρχαίοι ναοί, για αυτούς δεν είχαν καμία αξία αρχαιολογική όπως έχουν σήμερα. Τι κάνανε πολλές, πολλούς από αυτούς τους ναούς, τους μετατρέπανε σε χριστιανικούς ναούς. Οπότε πάρα πολλοί ναοί διασώθηκαν αλλάζοντα χρήση και μόνο. Δεν τους γκρέμισαν δηλαδή, άλλαξαν χρήση. Ε, αυτό συνέβη με τον Παρθενώνα. Και όχι μόνο με τον Παρθενώνα, με πάρα πολλούς άλλους ναούς. Άλλαξαν χρήση. Και ενώ ήταν της Θεάς Αθηνάς, έγινε ναός της Παναγίας, της Θεοτόκου. Και εκτός αυτού τώρα, Κάποιοι ναοί που δεν μετατράπηκαν σε χριστιανική, με τον καιρό, όταν δεν υφίστανται συντήρηση, από μόνοι τους πέφτουν. Εδώ έχουμε μια πολυκατοικία που μένουμε ή ένα σπίτι που μένουμε και αν κάθε δύο-τρία χρόνια δεν το συντηρήσουμε, να το βάψουμε, να το φροντίσουμε, να το κάνουμε, βλέπουμε ότι αρχίζει και δείχνει την εικόνα του παρατημένου. Φανταστείτε να εγκαταληφθεί ένας ναός χίλια χρόνια θα χορταριάσει, θα... Λούδια θα βγουν ενδιάμεσα, δέντρα θα βγουν ενδιάμεσα και ξέρετε τα δέντρα άμα θα, ακόμα και ένα σπόρος να μπει ανάμεσα στα μάρμαρα θα τα διαλύσει, θα τα σπάσει. Βλέπετε στα πεζοδρόμια που τα φτιάχνουν και τα ξαναφτιάχνουν και βγαίνοντα στα δέντρα που ανάμεσα μετά τα διαλύουν και τα καταστρέφουν. Άρα λοιπόν πάρα πολλοί ναοί καταστράφηκαν με την πάροδο των ετών. Άλλοι καταστράφηκαν από μεγάλους σεισμούς, γιατί πάντοτε σημαίνει περιοχή η Ελλάδα, πολλοί ναοί γκρεμίστηκαν με τα χρόνια. Τώρα το θέμα είναι ότι και πάρα πολλοί ναοί, ακόμα και προ Χριστού, είχαν εγκαταληφθεί και είχαν μεταφερθεί τα υλικά του, τα δομικά του υλικά, και χτίστηκαν άλλα πράγματα. Βλέπουμε ακόμα και στα μακρά τείχη που είχαν χτίσει οι Αθηναίοι τα οποία ένωναν την Αθήνα με τον Πειραιά, βλέπουμε στο ανασκαφικό υλικό κίονες από ναούς, από αρχαίους ναούς. Ή κομμάτια βάσης κιόνων που τους πήραν και το χρησιμοποίησαν οι Αθηναίοι στον Πελοποννησιακό πόλεμο να υφίστανται στα μακρά τείχη και μετά όταν υποχρέωσαν οι Πέρσες να γκρεμιστούν τα μακρά τείχη βρέθηκαν διάσπαρτα σε όλη την πορεία των μακρών τυχών βρέθηκαν αυτά τα αρχαία αντικείμενα τώρα απ' την άλλη αυτά τα, τα οικοδομικά υλικά δηλαδή μια βάση ενός, μιας μαρμαροκολώνας ή ένας κίωνας ή ένα κομμάτι μαρμαρο αυτά ήταν δυσέβρετα υλικά και σπάνια και όταν χτίζονταν κάτι άλλο παίρνανε τα υλικά αυτά τα οποία ήταν πεταμένα και παρατημένα και τα χρησιμοποιούσαν κάπου αλλού. Οπότε το υλικό δεν είναι όπως σήμερα που μπορείς να πεις ας πούμε θέλω τούβλα, να πεις ένα φορτηγό, φέρε μου ξέρω, ένα κυβικό τούβλα και σε μια ώρα μπορείς να έχεις τούβλα να χτίσει. τα υλικά ήταν και δυσέβρητα και δύσκολα στη μεταφορά Οπότε, εάν στην περιοχή σου γύρω εκεί που έχτιζε υπήρχαν πέτρε, υπήρχαν απομινάρια από άλλου ναού, από αρχαίους τα χρησιμοποιούσαν. Δεν είχαν αυτή την έννοια και τα χρησιμοποιούσαν, σα είπα και πρόχρηστο έτσι. Δηλαδή, χτίζαν κάτι άλλο. Οπότε, αυτή την τακτική πολλέ φορέ την ακολούθησαν και οι χριστιανοί. Ε, πήραν δηλαδή αρχαίους, ε, αρχαία κομμάτια από ναού και χτίσαν κάτι άλλο. Τώρα, ε, πολύ ε, ναή. είναι καταστραμμένη από ανθρώπινη επέμβαση Αλλά και από άλλες αιτίες, παραδείγματος χάρη από μια πυρκαγιά. Να θυμίσω, ο ναός του Άρη στην αγορά της Αθήνας είχε γκρεμιστεί. Μιλάω για το 280 π.Χ και κομμάτια του, 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 του ναού του Θεού, του Άρη, του το Θεού βάλτε το εισαγωγικά, ε, του Άρη, από αυτόν τον ε, ναό, ε, βρέθηκαν στο τείχος της πόλης, που χτίστηκε το 280 μετά ε, Χριστόν. Στο, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ήταν υλικά για αυτούς, δεν είχαν αυτή την αξία που σήμερα έχουν, δεν ήταν κάτι το οποίο όπως λέμε σήμερα θα γίνει τουρισμός, θα έρθουν, θα το δούνε και έχει μια τέτοια αξία. Για αυτούς και σύγχρονο ήταν, ήταν της εποχής τους και δεν είχε αυτή την, την αξία που έχει σήμερα. Επίσης στην Παλίνη, στην ανατολική, η αναδομή ενός ναού, δηλαδή το, το στήριγμα ενός ναού μεταφέρθηκε στην αγορά των Αθηνών τώρα για το χτίσιμο του ναού του Άρη. Δηλαδή και ο ναός του Άρη χρησιμοποίησε άλλα υλικά ενός άλλου ναού από την Παλίνη και μεταφέρθηκαν στο Σούνιο όπου εκεί ο ναός του Ποσειδώνα περιλαμβάνει κομμάτια από το ναό της Παλίνης τον οποίο κατέστρεψε αυτόν τον ναό, τον ναό του Ποσειδώνα ο Φίλιππος ο Πέμπτος ο Μακεδόνας για, τους, για άλλους λόγους και εκείνο. το έκανε. Στην αρχαία Ολυμπία, πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, στην αρχαία Ολυμπία, ο ναός της Ήρας όταν άρχισε να οχυρώνεται η πόλη γύρω στο 267 μετά Χριστό, προσέξτε δεν έχουμε ακόμα χριστιανισμό, ακόμα είμαστε στην περίοδο της Ιεροδολατρίας μετά το 322 μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων μπορούν ελεύθερα να θρησκεύουν οι χριστιανοί είμαστε το 267 μετά Χριστόν. πολλά χρόνια νωρίτερα δηλαδή είμαστε σε, σε ειδωλατρικό σε ειδωλατρική περίοδο ο ναός της Ήρας λοιπόν οχυρώθηκε το 267 όπως σας είπα το ιερέο εγκαταλήφθηκε και η στέγη του κατέρευσε από σεισμό που έγινε το 400 μετά Χριστών. έχουμε ιστορικές μαρτύριες για αυτές Επίσης στην αρχαία Ολυμπία ο ναός της Μητρός ή των Μητρώων κατεδαφίστηκε επίσης όταν η των μητρων κατεδαφιστηκε οχυρώθηκε πάλι το 267. Δηλαδή θέλανε να κάνουν ένα οχυρό και επειδή υπήρχαν αυτοί οι ναοί οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί για κάποιο λόγο πήραν αυτά τα υλικά και τα μετέφεραν στα, στα τείχη, στα οχυρωματικά έργα, στο Σούνιο τώρα. Βλέπετε όλα αυτά έγινανε προ-χριστιανικής περίοδου. περίοδου. Στο Σούνιο, ο ναός Σουνιάδας Αθηνάς ε, εγκαταλήθηκε. Οι κίονες του τώρα, έξι κίονες του μεταφέρθηκαν για δεύτερη χρήση στην Αθηναϊκή αγορά. Επίσης, στην Εμέα της Πελοποννήσου υπήρχε το Ιερό του Δία, γύρω στο 100 μετά Χριστόν. Επειδή όμως σταμάτησε να γίνονται οι εορτές ε, και μεταφέρθηκαν από την Εμέα στο Άργος και αυτό μας το καταγράφει ο ίδιος ο ιστορικός ο Παυσανίας. Όταν επισκέφτηκε λοιπόν ο Παυσανίας το, το ναό αυτό του Δία καταγράφει ότι έμεινε άστε, χωρίς στέγη και το άγαλμα του Θεού λέει ο Παυσανίας είχε εξαφανιστεί. Α, αρχαίοι δολολάτρε το είχαν σπάσει, το είχαν κλέψει, το είχαν κάνει, δεν ξέρω τι το είχαν κάνει. Ο ίδιο πάντω δεν έχει μαρτυρία και απλώ λέει ότι είχε εξαφανιστεί. Στην έβεια τώρα, πάμε, στην ερέτρια. Ο ναό του Απόλωνα. Τώρα θα μου πείτε γιατί σα λέω όλα αυτά εδώ και ποιο θα τα θυμάται όλα αυτά εδώ. Θέλω να σα τα σταχυολογήσω και να σα δώσω από διάφορε περιοχέ τη Ελλάδο αυτά τα ιερά που βλέπουμε σήμερα πολλέ φορέ εγκαταλειμμένα, μισά, γκρεμισμένα. Δεν γκρεμίστηκαν από του Χριστιανού από τους ίδιους τους ιδωλολάτρες εγκαταλήθηκαν και γκρεμίστηκαν ή πάρθηκαν τα υλικά και μεταφέρθηκαν. Πάμε λοιπόν στην Εύβοια. Έτσι σας δίνω ένα, μια εικόνα από όλη την Ελλάδα για να έχετε μια έτσι, γνώση των πραγμάτων ότι παντού σε όλες τις περιοχές έγιναν σεβαστοί οι, η ναή αυτή στην Εύη λοιπόν ξαναεπανέρχομαι. ο ναός του Απόλλωνα μετά έχει μετατράπηκε σε αλατομείο στην Ερέτρια ο ναός του Διονύσου υπέστης ζημιές κατά τη ρωμαϊκή διοίκηση όταν κατηλήθη η Ερέτρια το 198 π.Χ από τους Ρωμαίους Επίση, επίσης, για να οχυρώσουν μετά οι Ρωμαίοι την Ερέτρια, πήρανε από τα τρίγλυφα αυτού του ναού και τα βάλανε πάει επίσης στα τείχη της πόλεως. Στη Λιβαδιά, ένας ναός έμεινε μητελής. Αυτό μας το καταγράφει ο Παυσανίας, ο ιστορικός Παυσανίας. Και λέει, μάλλον λέει, έμεινε μητελής λόγων πολέμων. Στην Ετωλία, στην Καλιδονία, Επίσης εκεί υπήρχε ένας ναός της Αρτέμιδος, της Λαφρίας. Όταν η πόλη τώρα της Τολίας μεταφέρθηκε το 30 π.Χ. στην Πάτρα, γιατί ήταν λίγο πιο βόρεια και μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όλη η αναδομή του ναού, δηλαδή όλο το στήριγμα του ναού, αφαιρέθηκε και μεταφέρθηκε αργότερα όμως κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Να σας δώσω και άλλες πληροφορίες. Στη Μίλητο υπήρχε ναός της Αθηνάς. Άρχισε μια συστηματική λαϊλασία γιατί είχε καταληφθεί. Ε, και αυτή η λαϊλασία των οικοδομικών υλικών ξεκίνησε από την καταστροφή της Μιλήτου από τους Πέρσες. Τώρα, ο χριστιανισμός επικρατεί και έρχεται στα πράγματα μετά, όπως είπαμε, όχι κυρίως στο διάταγμα του Μεδέου Λάνων, αλλά συνήθως αρκετά χρόνια μετά, γιατί το διάταγμα του Μεϊδιολάνου δεν επισημοποιεί τον χριστιανισμό σαν θρησκεία. Το διάταγμα του Μεϊδιολάνου είναι ένα διάταγμα άνεξη θρησκείας. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να λατρεύει αυτό που θέλει. Πολύ αργότερα, πολύ μετέπειτα επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού Βυζαντινού κράτους θα γίνει με το διάταγμα του Μεγάλου Θεοδοσίου. Άρα λοιπόν, δηλαδή 200 χρόνια μετά από το Μεγακοσταντίνο, τα χρόνια λοιπόν μετά που επικράτησε ο χριστιανισμός ήταν αρκετά έχουμε δηλαδή αρκετές εκατονταετίες όπου ο χριστιανισμός είναι η κυρίαρχη θρησκεία του ρωμαϊκού βυζαντινού κράτους εάν οι χριστιανοί προέβαιναν σε μια συστηματική καταστροφή των ναών. Δεν είναι λογικό να μην υπήρχε τίποτα από τα αρχαία. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε, διασώζεται ο Παρθενώνας. Τα, στη Δήλο, διασώζεται η Ολυμπία, διασώζονται οι στήλε του Ολυμπίου Διός, διασώζονται οι Δελφοί, διασώζονται πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι. Ε, δεν θα προέβαιναν σε μια μεγάλη καταστροφή πάνω χάρη στην Αθήνα όταν επικράτησε ο χριστιανισμός στον κυρίαρχο υδρολατρικό ναό που υπήρχε στην πόλη του Παρθενώνα δεν τον κατέστρεβαν οι χριστιανοί τι θα πήγαιναν να καταστρέψουν στις ερημιές διάφορα, διάφορους ναούς που είχαν χτιστεί από τους υδρολάτρες θα πήγαιναν εκείνου να γκρεμίσουν αλλά δεν θα γκρέμιζαν το ναό πάνω στην Ακρόπολη της Αθηνάς άρα λοιπόν βλέπετε ότι όλα αυτά που λένε οι νεοπαγανιστές εναντίον των χριστιανών για να τους σιχοφαντίσουν είναι ψέματα γιατί δεν προέβησαν σε συστηματικές καταστροφές αν έγιναν κάποιες λίγες για αυτά τα χρόνια που κυριάρχησε ο χριστιανισμός είναι άπειρο οι ζημιές που γίνανε από φανατικούς χριστιανούς Έχει γράψει μια σύντομη ιστορία του Βυζαν... Βυζαντίου το 1997 ο John Julius Norwich, Norwich στο βιβλίο του Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου είναι εκδόση κοβόστη ο ίδιος εκεί λέει θα είχαν χαθεί τα πάντα αν οι χριστιανοί δεν τα σέβονταν. Με πολύ ψύχρεμη ματιά λέει η επιλέξη πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσφορά της Εκκλησίας. Ακόμα και ο μεγάλος, ο εχθρός, ο εχθρός του Βυζαντίου, έτσι, ο Γίβωνας, ο Άγγλος ιστορικός, ο Γίβωνας, στο έργο του παρακμή και πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, λέει χαρακτηριστικά, ο Γίβωνα ήταν εχθρό, εχθρός, εχθρός τρομακτικό εχθρό του, 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 βυζαντινού πολιτισμού. Το πνεύμα του Ομήρου, του Δημοσθένου, του Αριστοτέλους, του Πλάτωνος φώτιζε και την Κωνσταντινούπολη. Οι πολυάριθμε ερμηνείε και τα σχόλια των Βυζαντινών. Σα διαβάζω το απόσπασμα του Γίβωνα, έτσι. Οι, οι πολυάριθμε ερμηνείε και τα σχόλια των Βυζαντινών στου κλασικού συγγραφεί δεικνύουν με πόση επιμέλεια και σεβασμό ανεγινόσκοντο. Οι Έλληνες της αποκάθαραν την κοινή γλώσσα και ανέκτησαν την εύκολη χρήση της γλώσσας των προγόνων. Και να μην τα διαβάζω όλο, ε, θα κλείνει η Κωνσταντινούπολη περιέκλειεν στον περίβολο αυτής τόση επιστήμη και τόσα βιβλία όσα δεν υπήρχαν εις άλλας μαζί της μεγάλας χώρας της Δύσεως. Και αυτό ακριβώς όλη τη γνώση των αρχαίων και ότι υπήρχε σπουδαίο και σημαντικό από την χριστιανική ρωμιοσύνη σώθηκε. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο πάλι μαζί για να πούμε και τα υπόλοιπα. Και πάλι αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων μαζί να συνεχίσουμε αυτά τα ωραία και σημαντικά μη πια πιασάρικα θέματα όμως που δεν ενδιαφέρουν τον πολύ τον κόσμο σήμερα θα γλυτοκοπάνε και θα τσικνίζουν οι περισσότεροι παρόλα αυτά εμείς οι λίγοι οι ρομαντικοί αυτοί που μας ενδιαφέρει ο πραγματικός πολιτισμός η πραγματική κουλτούρα η πραγματική πνευματική άνοδος ε, καθόμαστε εδώ και συζητάμε αυτά τα θέματα μαζί με μένα και εσείς και έτσι δίνουμε μια τροφή πνευματική και στο διάλειμμα έλεγα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία ε, στο χώρο που δουλεύω κάποιοι επειδή ξέρουν ότι εγώ ασχολούμαι με τα θεολογικά θέματα είπαν ότι βρε παιδί μου εσείς οι χριστιανοί πολλά καταστρέψατε και τότε σου είπα στοιχεία θέλω η λέω δεν θα μιλήσετε ξανά. Ε, και πραγματικά για να τους αποστομώσω έκατσα και έκανα όλη αυτή τη μεγάλη τη δουλειά. Και σιγά σιγά αυτή η δουλειά εμπλουτίστηκε. Ε, μου πήρε αρκετού μήνες ε, για να τελειώσει ενώ το αρχικό, το πρώτο υλικό, η πρώτη, ας πούμε, ο πρώτος σκελετός βγήκε σε 2,5-3 μήνες εκεί ολοκληρώθηκε περίπου και την παρουσίασα ε, αυτούς τους φίλους και από τότε πραγματικά είπαν και αυτοί πολλά δεν ξέραμε και σήμερα μάθαμε. Επιθυμίζω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας 2313 022 040 ή στο mail μας radiopapakieoelas.org ή στη σελίδα μας στο facebook ο λόγος της Ορθοδοξίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, μπορείτε να, τα, να στείλετε mail για οποιοδήποτε ερωτήσι, ερώτηση παρέμβαση που έχετε ή κάποια απορία που θέλετε να τις συζητήσουμε μαζί ε, αφού είδαμε λοιπόν ότι τα περισσότερα ιερά των αρχαίων φυσικά εμείς δεν δεχόμαστε ως ιερά οι χριστιανοί ως ιδωλολατρικούς ναούς τους τα λέμε ε, αυτά όλα τα κτίρια λοιπόν διασώθηκαν χωρίς να επωστούν αυτές τις, αυτή τη συστηματική καταστροφή που μας συκοφαντούν και μας κατηγορούν οι νέο παγανιστές. Δεν θα υπήρχε τίποτα αρχαίο όρθιο. Όταν οι Ρωμαίοι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, θέλαν να κατασκάψουν κάτι ή να γκρεμίσουν κάτι, όποιοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, έχετε εικόνα των Ιεροσολύμων. Ε, το μόνο που άφησαν ένα πολύ μικρό κομμάτι από το παλιό το τείχος των Ιεροσολύμων, αυτό που λένε οι Ισραηλίτες το τείχος των βακρίων. το στάφησαν ως ανάμνηση για να μπορούν να βρουν στην περιοχή την πόλη που ήταν η, η, που, η, τα Ιεροσόλυμα που ήταν. Την κατέσκαψαν τελείως. οι οποίοι πήγατε στην αρχαία Καρχιδόνα που βρίσκεται στη σημερινή την Ισία, την κατέσκαψαν επίσης οι Ρωμαίοι, ε, πέντε πέτρες. Τίποτα δεν υπάρχει όρθιο από εκείνη την σπουδαία πόλη, την αρχαία την Καρχιδόνα, η οποία ήταν και πολύ φημισμένη και πολύ λαμπροστολισμένη. Ω αντίπεινα, φυσικά, για την εισβολή του Ανίβα που είχε κάνει στη Ρώμη ε, ο αρχηγός των Καρχιδονίων και επιτέθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε συστηματικά να καταστρέψει κάτι ε, τα μέσα της εποχής του επέτρεπαν να τα κατασκάψει και να ισοπεδώσει τα πάντα. Αν λοιπόν οι χριστιανοί θέλανε τους αρχαίους ιδωλολατρικούς ναούς να τους καταστρέψουν μπορούσαν να τους καταστρέψουν και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Άρα τα τόσα όρθια που έχουμε ε, σήμερα ερήπια ή ναού σε πολύ καλή κατάσταση ή και ρηπομένου όπω λέω. Αλλά στο διάβα των ετών έπαθαν και αυτή η ναου σε πολυ καλη κατασταση η και ρηπομενου οπω λεω αλλα στο διαβατον των ετων επαθαν και αυτη η ζημια Μην ξεχνάμε πόσο μεγάλη ζημιά έπαθε από, την, από τα τοξικά ανέφη και τοξική βροχή ο Παρθενώνας Δεν τον κατέστρεψαν οι χριστιανοί. Ο πολιτισμό, ο σύγχρονο πολιτισμό πάει να τον καταστρέψει. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που λέγαμε και συνεχίζουμε πλέον τώρα να δούμε λίγο ε, σε άλλο επίπεδο τον πολιτισμό. Να το δούμε σε, σε, πανεπιστημιακό επίπεδο. Τα πρώτα χρόνια στο, στην Κωνσταντινούπολη δημιουργείται το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου. 425 επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου θα μου πείτε οι φιλοσοφικές σχολές που υπήρχαν στην αυτές ήταν ιδιωτικέ σχολές οι οποίες είχαν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση δηλαδή παραδείγματος χάρη άλλος δίδασκε ρητορική άλλος δίδασκε φιλοσοφία άλλος δίδασκε μαθηματικά ή αστρονομίες ή θετικές επιστήμες Συ... συγκεντρωτικά να υπάρχει ένα ίδρυμα που να διδάσκει όλα αυτά τα μαθήματα δεν υπήρχε αυτό δημιουργείται το 325, είναι το πανδιδακτήριο, Επιαυτοκράτορος του Εδωσίου του Δευτέρου. Αυτό το θεωρούμε και το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Και είναι το πρώτο πανεπιστήμιο, όχι απλώ το θεωρούμε. Λοιπόν, και γιατί το λέω αυτό. Γιατί σε αυτό το πανδιδακτήριο ε, υπάρχουν 31 έδρες. Τι ήταν αυτές οι έδρες. Όπως λέμε και σήμερα έδρα της νομικής, έδρα της ιατρικής, έδρα της... Ε, φυσικής. Λοιπόν, τις εντάχει τις λέω, λίγες, δύο, τρεις, υπήρχε το νομικό τμήμα που βγαίνανε δηλαδή η νομική. Υπήρχε το η φιλοσοφία, η ιατρική, αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία, μουσική, ρητορική ε, και πάρα πολλά άλλα μαθήματα. διδάσκονταν δάσκονταν λατινικά, ε, δάσκονταν ελληνικά, ε, σχολές οικονομίας, ε, από πάρα, μαθη... πάρα πολλές σχολές. Ξέρετε τι δεν είχε αυτό το πανδιδακτήριο, το πρώτο πανεπιστήμιο. Θεολογική σχολή δεν είχε. Μη σας φαίνεται περίεργο, σε μια άκρος χριστιανική πόλη, το 425 πλέον, στην Κωνσταντινούπολη, στο πανεπιστήμιο δεν υπάρχει θεολογική σχολή. Ε, γιατί τη θεολογική τη θεωρούσαν κάτι διαφορετικό, διαφορετικό. Έπρεπε να είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι άλλο και δεν την ανέταξαν μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο πανεπιστήμιο, σε αυτό το παντακτήριο της Κωνσταντινούπολης, όλη η γνώση της εποχής να συγκεντρωθεί και να διασωθεί. Και αρχίζουν και κάνουν αυτή τη συλλογή των έργων ε, και των πατέρων της Εκκλησίας, και των αρχαίων φιλοσόφων. Και σιγά σιγά αυτή η σχολή γίνεται ένας θησαυρό, θα πούμε σήμερα, πολιτικός, πολιτισμικός, τέχνης, κουλτούρας, γνώσης, τα πάντα περιλαμβάνονταν μέσα. Επίσης, οπότε βλέπουμε ότι ανοίγουν διόδους διόδου στον κόσμο. Στην εκπαίδευση αυτή ε, μπορούσαν να συμμετέχουν και γυναίκες. Μία άλλη μεγάλη προσφορά του χριστιανισμού στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια, έτσι, στην μεταμόρφωση του κόσμου. Αρχίζουν και συμμετέχουν γυναίκες. Οι γυναίκε που στην αρχαία Αθήνα που εξυμνούνταν, αλλά δεν μπορούσαν να βγουν και πολύ πολύ έξω. Και όσε πολύ βγαίναν έξω και ε, κάνανε αντίδραση στου ή στα πράγματα, ε, ήταν δακτυλοδεικτούμενε. Δεν είχαν και την καλύτερη τύχη. Οπότε βλέπουμε ότι ανοίγει τον δρόμο το πανεπιστήμιο, το πανδιδακτήριο όπως λεγότανε, με σημερινού όρου όπως είπαμε, λέγεται πανεπιστήμιο, ε, να ανοίξει τον δρόμο για την μόρφωση των γυναικών. Θα σας πάω σε ένα απόσπασμα ε, ενός ξένου, δεν πάω σε Ελλήνων, όχι ότι δεν υπάρχουν ελληνικά, αλλά για να μην τα θεωρούν μονομεροί οι νεοπαγανιστές σε μια εργασία του Λίγκενταλ Ζαχάριουφ που έλεγε ότι η σχολή του δικαίου της Κωνσταντινούπολης αυτός μελέτησε τη σχολή δικαίου της Κωνσταντινούπολης από το Πανετακτήριο και συνέκρινε με την σχολή της Πάδοβας της Ιταλίας η οποία η σχολή της Πάδοβας της Ιταλίας έχει πάρα πολύ υψηλή νομική σχολή Λέει τώρα αυτό: Η Σχολή του Δικαίου τη Κωνσταντινούπολη συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση τη Σχολή Δικαίου, συγγνώμη, είπα τη Πάδοβα, είναι τη Μπολόνια. Στην διαμόρφωση Σχολή τη Μπολόνια, το καταστατικό τη Σχολή παρουσιάζει ομοιότητες με το αντίστοιχο τη Σχολή τη Κωνσταντινούπολη. Και το σημαντικότερο, οι Ιταλοί καθηγητέ οικειοποιήθηκαν τη μέθοδο που χρησιμοποιούσαν οι καθηγητέ τη Κωνσταντινούπολεως». Η επίδραση της σχολής αυτής έγινε ακόμη περισσότερη αισθητική στις νομικές σπουδές και στην ομοθεσία της Ιταλίας και της Σικελίας. Βλέπετε λοιπόν ακόμα και οι ξένοι λένε ότι αν δημιουργήθηκε ένα καλό νομικό σύστημα που ήδη άρχισε να δημιουργείται από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτό το νομικό σύστημα εκπολιτισμένο όμως νομικό σύστημα, έτσι, όχι να θεωρεί τους δούλους ρες και τις γυναίκες κατώτερες, ένα προηγμένο νομικό σύστημα, δίκαιο. Θα να θυμίσω, ένας από τους νόμους του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν ότι οι γυναίκες είχαν δικαίωμα στην κληρονομιά. Ενώ πιο μπροστά από το Μέγα Κωνσταντίνο, οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα στην κληρονομιά. Δηλαδή αν πέθανε ο σύζυγος μιας γυναίκας, η κληρονομιά θα πήγαινε στο γιο της, δεν θα πήγαινε στην ίδια. Εάν δεν διέθετε γιο, θα πήγαινε στον αδερφό του αποθανόντος. Εάν δεν υπήρχε και αδερφός, θα πήγαινε στο ευρύτερο, ε, στην ευρύτερη οικογένεια όπου υπήρχε ο πλησιέστερος άνδρας συγγενής. Ξάδερφος θα ήταν αυτός, ανιψιός θα ήταν αυτός οτιδήποτε θα ήταν αυτό η κληρονομία πήγαινε εκεί πέρα άρα βλέπετε ε, εξυμνούν στην αρχαιότητα την, την γυναική ομορφιά αλλά ως αντικείμενο δικό τους ως ε, κέντρο ως, ας το πούμε ε, για την ειδονή για την ομορφιά και τίποτα παραπάνω στην πραγματικότητα οι γυναίκες δεν είχαν. Ουδέμια ε, αξία και κάποια συμμετοχή στα κοινά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, ε, αυτό είναι το νομικό σύστημα, πώς περνάει μέσα στο νομικό σύστημα, ότι η γυναίκα έχει, μπορεί να έχει δικαίωμα κληρονομιάς και του πατέρα της και του αντρός της. Δεν μπορούσαν οι κόρες να κληρονομήσουν την περιουσία του πατέρα τους και πήγαινε στα ξαδέρφια τους, στον θείο τους, ή οπουδήποτε άλλου πήγαινε η κληρονομία εκτός από αυτές και ενώ μπορεί να ήταν ε, κόρες πλουσιών αν πέθανε ο πατέρας τους μένα στο δρόμο και από και μετά επαφιόταν στην καλή θέληση του θείου ή του ξαδέρφου ή του πλησιέστερου ανδρός στη συγγένεια μέσα εάν θα τι βοηθήσει θα τι περιθάλψει ναι ή όχι σύμφωνα λοιπόν με το νομικό σύστημα το εξελιγμένο αυτό νομικό σύστημα και βελτιωμένο το πιο ανθρώπινο, θα έλεγα εγώ, με την επίδραση του χριστιανικού πνεύματος. Έρχεται και περνάει σιγά σιγά στα Ιταλικά Πανεπιστήμια, βλέπετε, αρχίζει και επηρεάζει και τη Δύση. Αρχίζει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμανία πλέον, ή Βυζάντιο, όπως το ξέρετε οι περισσότεροι, να επηρεάζει και τον δυτικό πολιτισμό και να τους ανοίγει τα μάτια για να μας κουνάνε το δάχτυλο σήμερα. Στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης διδάσκονταν ο Όμηρος. Ένα νόμιρο που δεν διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα. Ναι, στην αμυγός χριστιανική κοινωνία της Βυζαντινής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας διδάσκονταν ο όμηρος διδάσκονταν ο Σοκράτη, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, οι τραγωδίε του Εσκύλου, του Σοφοκλή και γνώριζαν πάρα πολύ καλά την θεογονία του Ισιώδου. Επίσης διδάσκονταν η ρητορική. Ο, ο Προκόπιος διο, τον 6ο αιώνα, 6ο αιώνα τώρα, έτσι, χριστιανική εποχή, αμυγή χρι, χριστιανική εποχή, δημιουργεί τη σχολή της Γάζας που καλλιέργησε τα τικά ελληνικά σε οποιοδήποτε είδους λόγου. Δημιουργήθηκε ξεχωριστή σχολή από τον Προκόπιο. Επίσης δημιουργούνται άλλες μικρότερες σχολές όπου διδάσκονται άλλα ιδιαίτερα μαθήματα. Γι' αυτό βλέπουμε ε, στην Αθήνα, ας πούμε, κατεβαίνουν οι καπαδόκες πατέρες, όπως ήταν ο, ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Ιάννης ο Χρυσόστομος θα σπουδάσει στη σχολή της Αντιοχίας, που εκεί η Αντιοχιανή σχολή είχε θεολογική, ας πούμε, κατεύθυνση. Δηλαδή η θεολογική σχολή, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν ξεχωριστή και είχε τις δικές της κατευθύνσεις δεν τις μπέρδεψαν με το υπόλοιπο πανεπιστήμιο. Να σας πω, ε, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, αυτός ο μοναχός του 6ου αιώνα, ήταν πολύ βαθύς γνώστης του Αριστοτέλη. Πάρα πολύ βαθύς γνώστης και είχε, τον είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά. Επίσης, Πάω λίγο ένα μπρος λίγο πίσω έρχομαι 12ο αιώνα ε, ο Ιωάννης ο Τζέτζης έκανε σχολιασμούς πάνω στον Όμηρο όπου ακόμα τους φιλολόγους σήμερα τους αφήνουν έκπληκτους με τους σχολιασμούς που έκανε πάνω στον Όμηρο. Ο Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης επίσης συνέχισε αυτό το έργο του Τζέτζη και έχει κάνει σχολιασμό και έρευνα πάνω στον Όμηρο, η οποία είναι σήμερα στη Φιλοσοφική Σχολή σημείο αναφοράς. Ε, μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά ονόματα, οι οποίοι ε, ασχολήθηκαν με τους αρχαίους συγγραφείς και τους μελέτησαν και τους διέδωσαν και τους σχολίασαν, αλλά θα γίνω πάρα πολύ κουραστικός και δεν υπάρχει λόγος να σας αναφέρω όλα αυτά τα ονόματα για να μην γίνω πολύ κουραστικός. Ε, πάω σε ένα Γάλλο πανεπιστημιακό καθηγητή της Μεσονικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Λιόν. Ο Γουγενέμ, ο Σιλβέν Γουγενέμ, σε ένα βιβλίο του λέει ο Αριστοτέλης στο Μον Σελ Μισελ και με υπότιτλο «Οι ελληνικές ρίζες της χριστιανικής Ευρώπης. Προσπαθεί να καταρρύψει την άποψη που διδάσκονταν πολλοί δυτικοί ιστορικοί ότι δίθεν η Δύση έμαθε τον Αριστοτέλη και τους άλλους αρχαίους μέσω των Αράβων. Ε, να σας το πω αυτό, να σας το εξηγήσω. Υπάρχει μια άποψη ότι στη Δύση η Δύση ήρθε σε επαφή με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μέσω των Αράβων. Ότι οι Άραβες όταν κατέκτησαν τις περιοχές ε, της Μέσης Ανατολής και ήρθαν σε επαφή με τους Έλληνες, πήραν τον ελληνικό πολιτισμό και μέσω της Αφρικής που κατέκτησαν τη Βόρεια Αφρική και εισέβαλαν ύστερα από τα στενά του Γιβραλτάρ και πέρασαν στην Ισπανία ε, έτσι έκανα γνωστό τον ελληνικό πολιτισμό στους Δυτικούς οι Άραβες. Αυτό το διδασκόμασταν και στα σχολεία. Πριν πολλά χρόνια διδασκόμασταν ότι μέσω αυτού του τρόπου ήρθαν οι Δυτικοί σε επαφή με τους αρχαίους Έλληνες. Ε, αυτό δεν ισχύει. Ε, αυτό προσπαθεί να αποδείξει ο, ο Γκουγένεμ ότι το ίδιο το Βυζάντιο προσπρόθεσε και διάδωσε την κλασική παιδεία στους άλλους λαούς. Δηλαδή την εποχή της Ενωμένης Ρωμα, Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της αχανούς αυτής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπως σας είπα προηγουμένως στο παράδειγμα της σχολής της Μπολόνιας που επηρεάστηκε από το Πανεπιστήμιο, αντέγραψε το, ε, την οργάνωση του Πανεπιστήμιου του Παντακτηρίου της Κωνσταντινούπολης περνάει όλο αυτό το πράγμα από την Ανατολή, από την Ορθόδοξη Ανατολή που καλλιεργεί όλο τον αρχαίο αυτό, το αρχαίο πολιτιστικό πνεύμα, και το μεταφέρει στη Δύση. Έτσι γίνεται στην ενωποιημένη ε, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γίνεται αυτό η όσμωση αυτό, ε, αυτή η μεταφορά της γνώσεως και της ε, κουλτούρας των αρχαίων προς τους δυτικούς. Δεν έγινε μέσω Αράβων. Ε, και έτσι αυτός σε αυτό το έργο του οι ελληνικές ρίζες χριστιανικής Ευρώπης Καταρρύπτει αυτό το μύθο ε, και ξέρετε γιατί δημιουργούν οι Δυτικοί όλο αυτό το μύθο για να μην αναγνωρίσουν ότι οι Έλληνες τους ξύπνησαν. Να μην αναγνωρίσουν την υποχρέωση τους που έχουν απέναντί μας. Ότι το ίδιο το Βυζάντιο, να σας θυμίσω, ενδιαφέρθηκε εκτός από την δική του επικράτεια ενδιαφέρθηκε και για τους βόρειους λαούς όπως ήταν οι Ρώσοι όπου ο Μέγας Φώτιος 8ο αιώνα φέρνει στην Κωνσταντινούπολη τους δυο μεγάλους φωτιστές των Σλάβων, τον Κύριλο και τον Μεθόδιο, που πάνε να τους οικειοποιηθούν και αυτούς τώρα οι Σκοπιανοί και οι οποιοδήποτε άλλοι και να τους παρουσιάσουν ως Σκοπιανούς. Ε, και ο Κύριλος και ο Μεθόδιος ε, υψηλού πνευματικού επίπεδου, καθηγητές, ε, αναλαμβάνουν αυτό το έργο του εκχριστιανισμού των Ρώσων και γενικά όλων των βορείων λαών. Βλέπετε άμεσα πώς γίνεται αυτή η όσμωση, άμεσα πώς γίνεται αυτή η είσοδος του πολιτισμού και του χριστιανισμού ε, στους βόρειους λαούς. Ένα παράδειγμα, το σλαβικό αλφάβητο δεν εγγράφεται ήταν μια γλώσσα όπως είναι η γλώσσα των Ρώμα λέγεται ομιλείται αλλά δεν γράφεται έτσι λοιπόν για να μπορέσουν να τους ξυπνήσουν να μπορέσουν να τους εκπολιτήσουν πρέπει να τους δημιουργήσουν αλφάβητο και αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του κυρίου και του μεθοδίου που δημιουργούν και αλφάβητο και πάνω σε αυτό το αλφάβητο μεταφέρουν πλέον όλη την γνώση και όλη την αποθυσαφρισμένη ε, εμπειρία των αρχαίων και των χριστιανών πατέρων τη μεταφέρουν στη Ρωσία και έτσι λοιπόν αρχίζουν και αυτοί οι λαοί και ξυπνάνε και εκπολιτεί σιγά σιγά άρα λοιπόν αυτή η είσοδος της γνώσεως, του πολιτισμού της κουλτούρας της αναβάθμισης δεν γίνεται μέσω των Αραβών γίνεται απευθείας από την Ανατολή προς τη Δύση μέσω ε, της ενιαίας μεγάλης αυτής αυτοκρατορίας. Ε, επίσης, αποκαλύπτει ο Γκουγενέμ ότι σε ένα μοναστήρι της Γαλλίας, στο Μονσέλ Μισελ, γιατί έτσι ήταν ο τίτλος, ε, το 1120 υπήρχε ολόκληρο εργαστήριο αντιγραφής και μετάφραση ελληνικών κειμένων στα αραβικά Δηλαδή οι Άραβες την πήρανε μέσω των Δυτικών και όχι από τους Άραβες οι Δυτικοί. Δηλαδή είχαν τη γνώση, το 1120 είχε μεταφερθεί, είχε φτάσει στην Ευρώπη και εκεί στο Σεν Μισελ στήσαν ολόκληρο θα λέγαμε σήμερα ένα εκδοτικό οίκο όπου αντέγραφαν κείμενα και τα μετέφεραν ε, στους Άραβες. Εδώ θα σταματήσουμε, εδώ θα, δεν θα ολοκληρώσουμε το θέμα, θα δούμε μια άλλη μορφή πολιτισμού την επόμενη φορά σε έναν ορθόδοξο ουμανισμό, σε ένα ανθρωπισμό ο οποίος εξευγέννησε τους ανθρώπους και τον κόσμο. Θα σας καληνυχτήσω, θα σας θυμίσω ότι έχουμε ένα συλλαλτήριο στις 18 του μηνός στους Ευζώνους, πρέπει να είμαστε όλοι εκεί να δώσουμε το παρόν για τη Μακεδονία μας και για την πίστη μας και για την πατρίδα μας και να υπερασπίσουμε τα ιδανικά μας. Με τη βοήθεια του Θεού λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλή ξεκούραση.